Με μια σβάστηκα πάνω στο μνήμα και έναν κέλτικο σταυρό στη μαρμάρινη αφιέρωση, άγνωστοι βεβήλωσαν μέσα στο κάμπους του Απιθίδα το μνημείο του παλιού εβραϊκού νεκροταφείου, σε μια πόλη που θρύνησε 50.000 Έλληνες Εβραίους, οι οποίοι εξοντώθηκαν κατά το ολοκαύτωμα απλώς και μόνο επειδή ήταν Εβραίοι. Αποτροπιασμό, οργή και βαθιά θλίψη προκαλεί η βέβηλη αυτή ενέργεια στο παλιό εβραϊκό νεκροταφείο που βρίσκεται εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ο ρατσισμός, ο αντισημιτισμός, οι άνθρωποι αυτοί που πιστεύουν αυτά τα πράγματα, που δεν πιστεύουν στο ολοκαύτωμα, δεν σέβονται τίποτα. Η καταδίκη της αποτρόπαιας πράξης ήταν άμεση τόσο από τα κόμματα όσο και από τις αρχές της πόλης, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα να ζητά από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου την άμεση σύλληψη των δραστών. Η πόλη μας στέκεται με συνέπεια απέναντι σε κάθε τέτοια πράξη ύβρεως, να μην πω αλητίας. Αυτές οι πράξεις είναι απέσεις δηλαδή και τρέπομαι γενικά για τέτοιες συμπεριφορές. Το βανδαλισμό καταδίκασαν τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως. Οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου άμεσα προχώρησαν στον καθαρισμό και την αποκατάσταση του μνημείου. Μέλη φοιτητικών συλλόγων συγκεντρώθηκαν στο μνημείο για να στείλουν μήνυμα σε εκείνους που προχώρησαν στη βεβήλωσή του. Θέλουμε να πούμε ξεκάθαρα με τη σημερινή μας παράσταση διαμαρτυρίας εδώ πέρα ότι τέτοια παρόμοια περιστατικά δεν θα τα επιτρέψουμε να ξαναγίνουνε. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.